Θα ήθελα να ξεκινήσω και αν μου μείνει χρόνος θα κάνω αναφορά και σε αυτά που ετοίμασα για σήμερα. Θα ήθελα να ξεκινήσω σχολιάζοντας κάποια ζητήματα τα οποία ετέθησαν σήμερα και όπως και την προηγούμενη φορά είχε τεθεί το ζήτημα των καλπών, έκανε επίσης αναφορά η αντιπολίτευση για άλλη μια φορά για σεβασμό στο Σύνταγμα κτλ. Μα σεβασμό στο Σύνταγμα σημαίνει καταρχήν σεβασμός στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είχαμε αποφασίσει πριν μερικούς μήνες για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής και είχε αποφασίσει εδώ, ήταν απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Ο σεβασμός στις αποφάσεις της Ολομέλειας δεν σημαίνει σεβασμός στο Σύνταγμα. Τι είναι όταν ζητάν ή υποδεικνύουν σεβασμό στο Σύνταγμα, δεν θα πρέπει οι ίδιοι να σέβονται αυτές τις αποφάσεις? Ξέρετε τι κάνανε? Μετά τη δεύτερη ή τρίτη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής αποχώρησαν από τις διαδικασίες. Και εκείνο το οποίο ζητήσανε ήταν μέσα σε αυτά στα διάφορα αιτήματα που έθεσαν τότε κατά τις εργασίες της Προανακριτικής, ήταν να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, δηλαδή να οι συνεδριάσεις της Προανακριτικής Επιτροπής να είναι δημόσιες στην ουσία. Κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από πουθενά. Προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό το πράγμα? Όχι. Γιατί η Προανακριτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες ανακριτού. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να γίνονται ανακρίσεις δημόσια? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνδεθεί σε καμία περίπτωση με τη λογική. Ήρθανε ξανά και θέσανε θέματα για χωριτσές, για μία κάλπη ενιαία και όχι για 10 διαφορετικές κάλπες. Μα το είχαμε συζητήσει και την περασμένη φορά. Είναι 10 διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι 10 διαφορετικές περιπτώσεις. Εκλείδησαν ο καθένας χωριστά και την περασμένη φορά εδώ στην Ολομέλεια να καταθέσει ο καθένας την άποψή του χωριστά, γιατί είναι μια διαφορετική περίπτωση ο καθένας. Εκλείδησαν στη συνέχεια από την Προανακριτική Επιτροπή ο καθένας να καταθέσει την άποψή του. Αλλά εδώ τώρα θα βάλουμε μια κάλπη? Λέει θα αντιμετωπιστούν όλοι ενιαία. Αυτό από πού προβλέπεται αυτό? Από το Σύνταγμα? Προβλέπεται από τον κανονισμό? Από πού προβλέπεται αυτό? Από τον ποινικό κώδικα? Από πουθενά δεν προβλέπεται αυτό. Δηλαδή προκύπτουν ζητήματα τα οποία μάλλον ο μοναδικός στόχος είναι η δημιουργία εντυπώσεων. Δεν μπορεί κανείς να το δικαιολογήσει διαφορετικά. Από την άλλη, πέρα από το γεγονός ότι αποχώρησαν, δηλαδή δεν έδειξαν σεβασμό οι ίδιοι σε αποφάσεις εδώ της Ολομέλειας, γιατί έτσι συστάθηκε η Προανακριτική Επιτροπή, η προκατακτική όπως θέλετε, έτσι συστάθηκε με απόφαση της Ολομέλειας εδώ. Και αποχώρησαν, αλλά προσέξτε τώρα και κάτι άλλο, ότι τους καλέσαμε και τους 10 όπως προβλέπετε για να τους ακούσουμε. Δεν ήρθε κανείς από τους 10. Μάλλον όχι, ήρθε ο κύριος Βενιζέλος, όχι. Οι υπόλοιποι 9 δεν ήρθε κανείς. Αυτό τι σημαίνει? Σεβασμό στις διαδικασίες. Σημαίνει σεβασμό στις διαδικασίες. Σημαίνει ότι συνέβαλαν στη λειτουργία και στις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Σαφώς και όχι. Ακούσαμε κάποια άλλα σχόλια όσον αφορά για τις εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής. Κοιτάξτε κύριε συνάδελφοι, αυτή η Επιτροπή καταρχήν δεν δικάζει. Δεν είναι δικαστήριο. Αυτή η Επιτροπή δεν μπορεί ούτε να καταδικάσει ούτε να αθωώσει. Και ορθώς το πρώτο μέλημά μας ήταν, το αποφασίσαμε και έτσι έπρεπε να πράξουμε. Το πρώτο μέλημά μας είναι να, και αυτό κάναμε, ήταν να δούμε για τις αρμοδιότητες, κατά πόσον είναι αρμόδια η Επιτροπή ή δεν είναι αρμόδια, οπότε πρέπει να συνεχιστούν, δηλαδή να παραπαιδούν αυτές οι υποθέσεις στην τακτική δικαιοσύνη. Και ορθώς πράξαμε, γιατί για φανταστείτε να κάναμε αυτό που ζητούσανε
τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ξεκινούσαμε τις διαδικασίες, να καλούσαμε μάρτυρες, να εξετάζαμε διάφορους αυτούς τους οποίους θα αιτούνται για να κληθούν για εξέταση, και στο τέλος όταν θα εξετάζαμε για την αρμοδιότητα να λέγαμε, ξέρετε, αυτή η επιτροπή είναι αναρμόδια. Ποια θα ήταν η αξία όλων αυτών των εργασιών? Καμία. Καμία. Αφού θα αποφασίζαμε ότι είναι αναρμόδια η Επιτροπή και θα πρέπει αυτές οι υποθέσεις να παραπευθούν στην τακτική δικαιοσύνη. Επομένως, γι' αυτό λοιπόν ορθώς πράξαμε και ξεκινήσαμε εξετάζοντας την αρμοδιότητα. Και καταλήξαμε σε αυτό, το ότι είναι αναρμόδια η Προανακριτική Επιτροπή και θα πρέπει οι υποθέσεις αυτές να πάνε στο φυσικό δικαστή, στο φυσικό δικαστή του κάθε Έλληνα πολίτη. Και μάλιστα το πόρισμα το οποίο εξέδωσε η Επιτροπή το εμπλουτίσαμε και το θωρακίσαμε, αν θέλετε, με τις απόψεις μας και νομικά, και υπάρχει, είναι στη διάθεση όλων για να το διαβάσουμε, όπου είπαμε και ορθώς το ότι το θέμα για το ζήτημα του ξεπλήματος παράνομου χρήματος υπάρχει ήδη νομολογία, οπότε επ' αυτού δεν τίθεται τίποτα, αλλά το θέμα της δωροδοκίας, δωροληψίας, ξέρετε, λόγω του άρθρου 86 εθεωρείτο μέχρι πριν ότι εμπίπτει στα καθήκοντα στην τέλεση των καθηκόντων του Υπουργού. Αν είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να το ακούει Έλληνας πολίτης αυτό, ότι μπορεί η υπόθεση δωροδοκίας, δωροληψίας να εκλειθεί ότι είναι στα καθήκοντα του Υπουργού? Δηλαδή, ένας Υπουργός όταν πάει να αναλάβει τα καθήκοντά του και ορκίζεται στο Ευαγγέλιο, μέσα στον όρκο που δίνει είναι ότι είναι μέσα στα καθήκοντά του και η δωροδοκία, η δωροληψία? Μα για το όνομα του Θεού, σε καμιά περίπτωση. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριοι συνάδελφοι. Όλοι ζούμε στην κοινωνία και κινούμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θέλουμε να έχουμε επαφή με την κοινωνία, θα πρέπει να μάθουμε να συμφιλειωθούμε με την πραγματικότητα και να μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα με τους πολίτες. Βεβαίως, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εκλειθεί ότι η δωροδοκία, δωροληψία είναι μέσα στα καθήκοντα του Υπουργού. Έτσι λοιπόν καταθέσαμε το πόρισμα και είπαμε ότι και αυτά, επειδή ξεφεύγουν από τα καθήκοντα του Υπουργού, θα πρέπει να τα αναλάβει η τακτική δικαιοσύνη. Και η τακτική δικαιοσύνη πλέον θα αναλάβει την υπόθεση και θα προχωρήσει σε βάθος και για τους 10. Και όσοι από αυτούς είναι αθώοι, βεβαίως θα αποδοθούν λευκοί στην κοινωνία. Όσοι όμως εμπλέκονται κάπου, βεβαίως θα πρέπει να ελεγχθούν και να λογοδοτήσουν για τις παρανομίες τις οποίες θα αποδειχθεί μέσα από τις διαδικασίες, αν αποδειχθεί ότι διέπραξα. Τι είναι αυτό που ενοχλεί δηλαδή? Όταν συζητάμε και μιλάμε για το σκάνδαλο γύρω από την υγεία, συμφωνούν ότι θα πρέπει να ελεγχθεί. Μόλις ξεκινάμε τις διαδικασίες, μιλάει για σκευωρία. Δηλαδή, πού μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να συμβαδίσουν? Δηλαδή, εδώ τίθενται πολλά ζητήματα. Άκουσα προηγουμένως τον συνάδελφο από το ΠΑΣΟΚ να παραδέχεται, κατά την τοποθέτησή του, να παραδέχεται ότι υπάρχει σκάνδαλο γύρω από την υγεία κτλ. Και μετά ξαφνικά ο ίδιος άνθρωπος, μετά από μισό λεπτό, μιλάει για σκευωρία. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η Προανακριτική Επιτροπή έκανε το καθήκον της. Και είμαστε όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτή την Επιτροπή, είμαστε υπερήφανοι. Και είμαστε υπερήφανοι καταρχήν γιατί τηρήσαμε το λόγο μας προς την κοινωνία. Αυτό το οποίο μας έκανε να δώσουμε τα χέρια με το ΣΥΡΙΖΑ όταν ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση, που είπαμε εμείς θα φωτίσουμε όλα αυτά τα οποία φρόντισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να κρατήσουν στο σκοτάδι. Αυτά που συσκοτίζαν τόσα χρόνια, έρχεται η ώρα τώρα να τα φωτίσουμε. Και να είστε σίγουροι ότι όσοι ευθύνονται για την κατάσταση αυτή την οποία βιώνει εδώ και 10 χρόνια ο ελληνικός λαός, να είστε σίγουροι όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν. Και όσοι δεν ευθύνονται θα αποδοθούν λευκοί στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν.